Κυρίες και κύριοι, η διαδικασία εξόδου από την καραντίνα αφορά και την εκπαίδευση. Ήδη λειτουργούν γυμνάσια και λύκεια, ενώ σήμερα ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι από την άλλη Δευτέρα θα λειτουργήσουν και τα δημοτικά, όπως επίσης και τα νηπιαγωγεία. Πάμε λοιπόν να δούμε όλο αυτό το θέμα αναλυτικά με τη βοήθεια της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας, της κυρίας Αναστασίας Γκίκα. Καλησπέρα σας, κυρία Γκίκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές. Λοιπόν, καταρχάς, πριν περάσουμε σε αυτά που είναι να γίνουν, μέχρι τώρα πώς κυλάνε τα πράγματα σε γυμνάσια και λύκεια, αλήθεια? Κοιτάξτε, η συμμετοχή των μαθητών στην τρίτη ηλικίου, ξέρετε ότι συνήθως είναι πεσμένη αυτή την περίοδο και κρατάνε πάντα τις απουσίες για, ναι, για τις τελευταίες εβδομάδες, για το τελευταίο μήνα. Όσον αφορά την πρώτη και β' ηλικίου, καθώς και το γυμνάσιο, είναι αναμενόμενη, ίσως και προφανώς λίγο μικρότερη, γιατί πολλά παιδιά έχουν ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας στο σπίτι τους, έχουν δηλαδή ανθρώπους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Mm-hmm. Ως εκ τούτου οι γονείς έχουν την απουσία η οποία καταχωρίζεται αλλά δεν προσμετράται. Και υπάρχει η αναμενόμενη, όπως σας είπα, προσέλευση των μαθητών. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει mm-hmm. με τα μέτρα και πώς αυτά έχουν τηρηθεί. Θεωρούμε ότι η τήρηση των μέτρων ήταν υποδειγματική και αυτό χάρη στις φοβερές προσπάθειες πραγματικά των εκπαιδευτικών των σχολείων. Mm-hmm. Γιατί όλο το βάρος, να είμαστε ειλικρινείς, όλο το βάρος είναι στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Έλα. Των διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών που καθημερινά προσπαθούν και αγωνίζονται να εξηγήσουν τα μέτρα αυτά, να ενημερώσουν τα παιδιά από τις πρώτες μέρες και συνεχίζουν mm-hmm. να επαναλαμβάνουν όλους τους κανόνες της αποστασιοποίησης, το ότι τα παιδιά θα πρέπει να μοιράζονται τα προσωπικά τους είδη, τα στυλό τους, τα μολύβια τους, ξέρετε, ό,τι χρησιμοποιεί ένας μαθητής. Και να κάνουν επιτήρηση και να είναι σε επαγρύπνηση συνεχώς την ώρα της προσέλευσης στα σχολεία και την ώρα της αποχώρησης, mm-hmm. την ώρα του διαλύματος, την ώρα της προσέλευσης μέσα στην τάξη και της αποχώρησης μέσα στην τάξη, πραγματικά οι εκπαιδευτικοί έχουν δώσει όλη τους την ψυχή. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ένα επάγγελμα προσφοράς και δίνει μαθήματα αυτή τη στιγμή ομοψυχίας και αλληλεγγύης σε όλους. Mm-hmm. Αυτό είναι λοιπόν αλήθεια. Είναι λειτουργήμα πραγματικά και τώρα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι έχουν επομιστεί και πολύ μεγαλύτερες ευθύνες από το να κάνουν βεβαίως το μάθημα ή να διοργανώσουν μια διαδικασία κοινωνικοποίησης. Πρέπει να κάνουν και τη δουλειά ενός γιατρού, ενός λοιμοξιολόγου, έτσι. Εντάξει, όχι γιατρού δεν θα έλεγα, αλλά σίγουρα να επιτηρήσουν τα παιδιά. Mm-hmm. Και ξέρετε, τα μαθήματα που παίρνουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο, γιατί τα σχολεία είναι οι πιο ασφαλείς χώροι. Γιατί είναι οι πιο ασφαλείς χώροι? Γιατί εκεί τηρούνται τα μέτρα. Mm-hmm. Ενώ όταν δείτε τα παιδιά στις πλατείες και στις γειτονιές και στα πάρκα, είναι το ένα πάνω στο άλλο, μοιράζονται την ίδια κοκακόλα από στόμα σε στόμα mm-hmm. και δεν υπάρχει επιτήρηση, δεν τηρείται κάποιος κανόνας, δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στο σχολείο. Τα παιδιά έρχονται σχολείο λοιπόν, εκτός από το μαθησιακό περιεχόμενο, που αυτό οφείλει να το προσφέρει η πολιτεία, να το προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί, mm-hmm. συγχρόνως yeah. για να καταλάβουν, να αντιληφθούν, να αφομοιώσουν την καινούργια πραγματικότητα. Βρισκόμαστε όλοι μας σε ένα μετέχμιο mm-hmm. από τον αυτοπεριορισμό, ναι, ξαφνικά με βήματα δειλά, σταθερά όμως προσεκτικά, με βήματα που ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Βρισκόμαστε όλοι μας σε μια νέα πραγματικότητα της αποστασιοποίησης. Αν αυτό, ναι, όμως ισχύει για τα λύκεια και τα γυμνάσια, που τέλος πάντων είναι παιδιά που και πόσο είναι τα δύο μέτρα ξέρουν και να τηρήσουν τις αποστάσεις ξέρουν, και να τους δώσουμε να καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι όλο αυτό και για τους ίδιους αλλά και για τους γονείς τους και για τον παππού και τη γιαγιά, που είναι το σημαντικότερο. Με τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία δεν έχετε έναν έτσι φόβο, μια ανησυχία, ένα σφίξιμο στην καρδιά τι θα γίνει από Δευτέρα? Όχι, δεν είναι έτσι. Θα σας πω γιατί. Ξέρετε, είμαι και εκπαιδευτικός και έχω όλα μου τα χρόνια ζήσει στα σχολεία και το ξέρω και από, ξέρετε, πολύ κοντά αυτό. Mm-hmm. Τα παιδιά στο δημοτικό είναι πιο υπάκουα. Είναι πιο πειθαρχημένα.
Στο γυμνάσιο και στο λύκειο, επειδή είναι έφηβοι, θα μπορούσαν να υπάρχουν και αντιδράσεις. Ναι. Τι θα μου πεις τώρα εσύ, θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Ξέρετε αυτή την αντίδραση που έχει ένας έφηβος. Τα παιδιά στο δημοτικό ακολουθούν τους κανόνες πολύ καλύτερα. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, πηγαίνουν σπίτι και κάνουν μάθημα και στους μεγαλύτερους, στην υπόλοιπη οικογένεια. Θα ακούσετε πολλές φορές από παιδάκι του δημοτικού, κλείσε τη βρύση, μην τρέχει η βρύση, δεν πρέπει να πετάμε το, να χύνουμε το νερό, να μην είμαστε υπερκατανολωτικοί στον ηλεκτρισμό στο ένα στ' άλλο. Ή μπαμπά μην τρέχεις, μητέρα μην καπνίζει, μάμα μην καπνίζεις. Τα παιδάκια στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο σιγά σιγά, γιατί πρέπει να τα βάλουμε όλα τα παιδιά και όλη την κοινωνία αναγκαστικά σε κανόνες αποστασιοποίησης, εφόσον δεν έχει λήξει το πρόβλημα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πανδημία. Απλώς εμείς είμαστε οι πιο τυχεροί της Ευρώπης, για να μην πω ίσως και οι πιο τυχεροί της γης. Εντάξει, ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά έχει και ένα ρεαλισμό. Ας μείνουμε στην Ευρώπη, λοιπόν. Ναι, ναι, εντάξει, έχει όμως ένα ρεαλισμό, ναι, διότι την χάνει να έχουμε τα ποιότερα αποτελέσματα από την πανδημία. Έχουμε δηλαδή τα λιγότερα προβλήματα. Όχι ότι δεν έχουμε κρούσματα και όχι ότι δεν έχουμε θύματα, δυστυχώς. Γι' αυτό και κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Μήπως έτσι για 20 μέρες μάθημα, μήπως σιγά σιγά παίζουμε με την τύχη μας. Θέλω να πω, ακόμα και αν το δει κανείς για λόγους οικονομικούς το όλο πράγμα, από τη στιγμή που τα παιδιά θα πηγαίνουν στο σχολείο εκ περιτροπής, δεν λύνεται το πρόβλημα των γονιών που θα τα αφήνουν. Έτσι δεν είναι? Έχετε δίκιο, αλλά τα παιδιά για λόγους εκπαιδευτικού, ψυχολογικούς, ναι, θα πρέπει να γυρίσουν στο φυσικό τους χώρο. Ναι. Εάν δεν επανέλθουν στο σχολείο, ώσπου να αρχίσει ξανά το σχολείο τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, θα έχουν περάσει 6 μήνες μακριά από το φυσικό τους χώρο. Ναι. Πρέπει να έρθουν στο φυσικό τους χώρο. Δημιουργεί αυτό πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα στον ψυχισμό τους, ειδικά για τα μικρούλια, και δεν βοηθάει στην κοινωνικοποίησή τους, στην ορίμανσή τους και σε πάρα πολλά πράγματα που το σχολείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Κυρία Γκίκα, όλο δεν αυτό το οποίο συμβαίνει και θα συμβαίνει και από Δευτέρα είναι και μια πρόβα τζενεράλε για να δούμε αν ομιγέννητο χρειαστεί πώς θα λειτουργούν τα σχολεία σε μια full σεζόν με κορονοϊό, αν έχουμε δεύτερο κύμα το φθινόπωρο. Γιατί φαντάζομαι δεν μπορούν να μείνουν άλλους 10 μήνες κλειστά. Αλίμονο, και δεν μπορεί η ζωή μας να μείνει κλειστή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τώρα που το γνωρίζουμε καλύτερα, τώρα που έχουμε οργανωθεί περισσότερο, ακόμη και στα νοσοκομεία μας, έχουμε περισσότερες μεθ, η κοινωνία αντιμετώπισε τον πρώτο εγκλεισμό, τον πρώτο αυτοπεριορισμό και ξέρει πώς να κινηθεί. Ναι. Πρέπει σιγά σιγά να ανοίγουμε και να προχωράμε με βήματα, είπαμε, σταθερά στη νέα πραγματικότητα. Αυτή η νέα πραγματικότητα σημαίνει ότι ξέρουμε να αντιδράσουμε και ξεκινάνε τα μαθήματα από τα παιδιά. Τα παιδιά, όπως είπαμε, μεταφέρουν τα μαθήματα και στην οικογένεια. Τώρα, το αν τι θα αντιμετωπίσουμε από τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο δεν το ξέρουμε. Ναι. Είμαστε επιφυλακτικοί, σκεφτόμαστε προφανώς όλα τα σενάρια, όπως σκεφτήκαμε και προετοιμάσαμε όλα τα σενάρια για την επάνωδο των παιδιών πάλι στο σχολείο, έτσι και για το φθινόπωρο. Παρ' όλα αυτά δεν θέλουμε να κάνουμε προβλέψεις, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με βάση τις οδηγίες των ειδικών. Οι ειδικοί αυτοί κάνανε πρότυπο την Ελλάδα στην Ευρώπη, ας πούμε. Λοιπόν, και αυτούς τους ειδικούς που τους σεβόμαστε, που μας έδωσαν τις σωστές συμβουλές και τις ακολουθήσαμε. Πρώτη φορά ο ελληνικός λαός τόσο πολύ υπακοή και τόσο πολύ αυτοέλεγχο. Αυτό το ξέρουμε όλοι πλέον και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Έτσι ακολουθούμε τα βήματα αυτά και στον δημοτικό και στον νηπιαγωγείο. Άλλωστε, οι περισσότερες χώρες, θα έχετε ακούσει, στην Ευρώπη δεν ξεκινήσαν από το λύκειο και το γυμνάσιο, ξεκινήσαν από το δημοτικό. Αντίστροφα, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, γιατί θεωρούν τα παιδιά αυτά πιο πειθαρχημένα. Εμείς πήγαμε ανάποδα και αποδείξαμε ότι είναι και τα μεγαλύτερα παιδιά μας, νομίζω, πειθαρχημένα. Και έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε, σε σχέση με τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, έχετε κάποια εικόνα? Υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι δεν γίνεται συμψηφισμός διδάκτρων ή ότι κάποια εκπαιδευτήρια ζητούν να πληρωθούν τα ίδια δίδακτρα σαν να μην είχαν σταματήσει μαθήματα ούτε μια μέρα? Ή λένε γονείς με παιδιά που δεν μπορούν να πάνε σχολείο, γιατί υπάρχει άτομο που ανοίξει ευπαθείς ομάδες μέσα στο σπίτι, ότι τους ζητάνε τα ίδια λεφτά ακόμη και για αυτόν τον 1,5 μήνα που μένει για να τελειώσει η χρονιά? Όλα αυτά τα θέματα
Όπως επίσης και το θέμα της μετακίνησης, αν είναι όλα καλά με τα σχολικά τους, έτσι. Σας έχουν απασχολήσει, έχετε βεβαίως βρει παρατυπίες. Βεβαίως και μας έχουν απασχολήσει και μας απασχολούν καθημερινά όλα τα προβλήματα, όπως της δημόσιας, ακόμη και της ιδιωτικής παιδείας, έστω και αν είναι ένα ελάχιστο ποσοστό συγκριτικά με το σύνολο. Κοιτάξτε, στα ιδιωτικά σχολεία, όπως γνωρίζετε και θα το έχετε ακούσει, άρχισαν τα μαθήματα εξ αποστάσεως ακριβώς από την ίδια μέρα. Ναι. Ενώ στα σχολεία τα δημόσια αρχίσανε μετά από τρεις μέρες. Mm-hmm. Λοιπόν, και έγιναν πάρα πολύ οργανωμένα. Γι' αυτό και όπως ξέρετε, τα χρήματα που αφορούν τα μαθήματα τα πρωινά συνεχίστηκαν να πληρώνονται κανονικά, γιατί τα μαθήματα συνεχίστηκαν μέσα από τις ψηφιακές τάξεις. Ναι. Αυτά που αφαιρέθηκαν, που δόθηκαν πίσω στους γονείς ή συμψηφίστηκαν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αυτό είναι ειδική συμφωνία μεταξύ γονέων και ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων. Ναι. Αυτά που αφαιρέθηκαν ήταν οι απογευματινές τάξεις, που ήταν τα επιπλέον μαθήματα, και τα τροφεία και οι διαδρομές και οι μετακινήσεις. Αυτά δικαίως, όπως καταλαβαίνετε, αφαιρέθηκαν και συμψηφίστηκαν με κάποιο τρόπο που είπαμε είναι ειδικός ο τρόπος, το έχουν κανονίσει μεταξύ τους. Όταν όμως ένα παιδί μένει στο σπίτι, δεν σημαίνει ότι αυτό το παιδί έχει πάψει να είναι μαθητής του σχολείου και δεν λαμβάνει τη μάθηση, την εκπαίδευση που οφείλει και το κράτος αφενός και το ιδιωτικό σχολείο αφετέρου να προσφέρει. Γίνεται ταυτόχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή γίνεται η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την οποία επί δύο μήνες οι εκπαιδευτικοί την αγκάλιασαν, την υλοποίησαν, γι' αυτό και είχαμε εκατομμύρια λέω, ώρες ψηφιακών τάξεων και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή μαθητών και μεγάλη αναγνώριση και από τους γονείς και κάτι που οι εκπαιδευτικοί και το δημοσίου σχολείου το ενστερνίστηκαν και το χρησιμοποίησαν σαν ένα εργαλείο επιπλέον για να μπορέσει το παιδί να μην αισθανθεί μακριά από την ομάδα του, από εκεί που ανήκει, από το σχολείο του, από τη μάθηση, η μάθηση που είναι ένα αγαθό, αλλά είναι και υποχρέωση της πολιτείας και είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού στον κόσμο μας. Βέβαια. Άλλωστε είναι ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα στη χάρτα δικαιωμάτων του παιδιού του ΕΕ. Βέβαια, ένα ματσάκι, να το πω έτσι, με τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου Σχολείου για το θέμα των καμερών, το δώσατε με αυτή την περίφημη τροπολογία. Κοιτάξτε, φαντάζομαι αυτό ανοίξει στο παρελθόν πια. Κοιτάξτε να σας πω. Καταρχήν υπήρξε μεγάλη παραπληροφόρηση. Διότι αυτά που ακούστηκαν περί παρακολουθήσεων, περί καμερών, είναι μόνο για γέλιο και για τίποτα άλλο. Λοιπόν, ώσπου να περάσει η τροπολογία αυτή και συγχρόνως να βγει η υπουργική απόφαση που υπέγραψε υπουργός και υφυπουργός και η εγκύκλειος που είχα και τη χαρά να υπογράψω, γιατί θεωρώ μια καινοτομία να μπορείς να προσφέρεις στους μαθητές ένα ακόμη εργαλείο, εκείνοι που είναι απομακρυσμένοι από το σχολείο, που είναι εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους, άθελά τους, υποχρεωτικά, λόγω του ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα κάποιου που νοσεί στην οικογένεια. Να μπορέσει λοιπόν ο εκπαιδευτικός να προσφέρει εκπαίδευση και σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι μια τεράστια καινοτομία για τη χώρα μας. Mm-hmm. Είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Είναι ένα άλμα, όπως ήταν και το άλμα της σύγχρονης εκαποστάσεως εκπαίδευση, που έγινε για πρώτη φορά σε ελάχιστες μέρες και δεν έχει καμία διαφορά από αυτό που οι εκπαιδευτικοί έκαναν τόσο καιρό, από το κινητό τους, από το λάπτοπ, που καλείς τα παιδιά, τους μαθητές σου που τους γνωρίζεις, τους καλείς να συμμετέχουν, και καμία σχέση δεν έχει με αυτά που ακούγαμε περί καμερών και επί παρακολουθήσεων και κάτι πράγματα εντελώς αστεία, εντελώς γελία θα έλεγα, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε σαν Υπουργείο Παιδείας να κάνουμε το καθήκον μας, να ανοίξουμε τους διάβλους της εκπαίδευσης προς όλα τα παιδιά. Και ξέρετε, όταν ανοίγουν τα σχολεία, τα παιδιά που ωφελούνται περισσότερο είναι τα παιδιά των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όχι υγειονομικά, κοινωνικά, οικονομικά. Δίνουμε ευκαιρίες, ίσες ευκαιρίες, και αντιμετωπίζουμε όλους τους μαθητές μας ισότιμα, για να υπάρχει ισονομία στη χώρα μας, που είναι το μεγαλύτερο συστατικό της δημοκρατίας.
Τι διαφορετικό δηλαδή, τι διαφορετικό θα ήθελαν και οι εκπαιδευτικοί. Αυτό θέλουν και οι εκπαιδευτικοί. Μάλιστα. Υπήρξε λοιπόν μία παραπληροφόρηση, το περάσαμε αυτό, είναι μία παρένθεση. Είμαστε στην κανονικότητα, στη νέα κανονικότητα, με όλα τα εφόδια για τα παιδιά μας. Μάλιστα. Και ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του σαν υπεύθυνος επαγγελματίας και οι εκπαιδευτικοί το έχουν αποδείξει. Πώς αναλαμβάνουν την ευθύνη τους και πώς προσφέρουν, το είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, αυτό κάνουν, με αυτά τα όπλα προχωρούν και προσφέρουν σε όλα τα παιδιά ευκαιρίες μάθησης. Κυρία Αγγίκα, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλά, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Τώρα, κυρίες και